σε ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι ο κίνδυνος προέρχεται γιατί δεν έχουν καταφέρει ακόμα να γίνουν οδηγοί Φόρμουλα 1. Εγώ λέω ότι δεν έχουν γίνει σωστοί γονείς ακόμα. Και λέω ότι εδώ πέρα και μάλιστα με βάση την κρίση που υπάρχει υποτίθεται την οικονομική και βάσει τις αυτοκτονίες που ακούγονται και το θεωρώ τραγικό, έτσι είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάει κάποιος στο σπίτι του θα πρέπει να κάνει το σταυρό του που είναι γεμάτο ζωή και υγεία. Θα πρέπει ο κάθε γονιός βλέποντας τα παιδιά του να σταυροκοπιέται και να λέει σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και όχι να μιζεριάζεται από το κομμάτι της οικονομικής δήθεν λέω γιατί μπροστά στην ανθρώπινη ζωή αυτό είναι τίποτε και μένουμε με μια κακομοιριά, δηλαδή αντί να χαιρόμαστε που το σπίτι είναι γεμάτο υγεία μιζεριαζόμαστε επειδή το πορτοφόλι είναι μισοάδιο και αυτή την κακομοιριά για τη μιζέρια την κουβαλάμε μαζί μας βγαίνοντας από το σπίτι στο κοινόβιο του θανάτου όπως λέγεται μεταξύ σπιτιού και εργασίας όπου μπαίνουμε ας πούμε να οδηγήσουμε φερρυπίν αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα και το μυαλό μας είναι στα κάγκελα και σκέφτεται τη μιζέρια και τη μιζέρια αυτή την πληρώνει κάποιος που δεν φταίει και την πληρώνει η οικογένειά μας η ίδια γιατί δεν μπορεί ας πούμε ο γονιός να φεύγει και να μην θεωρεί ότι το πιο σημαντικό το άφησε σπίτι δεν μπορεί δηλαδή την φεύγει το πρωί από το σπίτι να μην σκέφτεται και να λέει ότι πριν κλείσει την πόρτα του σπιτιού του κρατώντας τη μισάνυχτη για μερικά δέκατο δευτερολέπτου να σκεφτεί πόσες αγκαλιές τον περιμένουν το απόγευμα αν δεν το σκέφτεται αυτό κακώς έκανε παιδιά. Και όλη αυτή η αναπαραγωγή των αυτοκτονιών χωρίς να στελιτεύεται είναι τραγικό λάθος. Η ιεροποίηση των ανθρώπων που φεύγουν με μικρά παιδηματάκια αφήνοντας όλη την απαξίωση και τη στοιχεία στην οικογένειά τους δεν είναι για προβολή. Εγώ δέχομαι μόνο μία πιθανή αυτοκτονία. Να χάσεις το παιδί σου και να μην έχεις τίποτα άλλο να κάνεις και εκεί καταλαβαίνω, αν δεν έχεις άλλα παιδιά, ότι τελειώσαν όλα. Αλλάδιασε το πορτοφόλι σου και ξαφνικά. Είχαμε πρόσφατα εμείς στην Αθήνα άνθρωπο του χώρου των αγώνων ο οποίος αυτοκτόνησε. Και όλοι όσοι είμαστε, τον ξέραμε μόνο ότι έκανε τη μεγαλύτερη βλακεία της ζωής του. Και όχι απλώς βλακεία, και απαξίωσε τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Και όλη αυτή η δυστυχία που υπήρξε και το κομμάτι του διασυρμού έμεινε στην οικογένεια. Αυτό τι λέγεται, ηρωισμός. Αυτό είναι δειλία, τέρμα. Λοιπόν. Τα οποία παιδιά έχοντας γονείς με καλή συμπεριφορά έχουν καλά βιώματα, έχουν καλά πρότυπα. Παιδιά ζουν, όλα τα παιδιά έχουν βιώσει, εσείς ας έχετε βιώσει, το χειρότερο παράδειγμα στο κομμάτι της οδηγικής συμπεριφοράς και είναι αντίθετο παράδειγμα, να σας πω, ποιος από εσάς δεν έχει κάτσει στην αγκαλιά της μάνας του για μικρή απόσταση, οδηγού για τους οδηγούς, να φοράνε κιόλας ζώνη, που συνήθως δεν φοράνε τότε, για λίγη ώρα με το που ήρθα στην πόλη δεν είδα κανένα φοραϊζόνη, μόνο στο παντελόνι φοράγανε. Αλλά όταν φοράνε και ολαζόνι είναι και ακόμα χειρότερο που παρόντο στο πεδιόφιο. Λέω ποιο από εσά δεν έχει βιώσει πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, ή δεν το ζει όπω οι λιδέσοι που είναι ανάμεσα σε χρήμα. Ποιο από εσά δεν έχει βιώσει αυτή την εικόνα. Τάχε. Ένα. Είναι εξαιρέσει. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι οι άλλοι έχετε τη γονή σα από ασυνειδησία βέβαια. Σας έχουν προορίσει για ανάπηρους. Δηλαδή ένα παιδί που στέγεται όρθιο ανάμεσα καθίσματα, τι σημαίνει, τι θα προκύψει αν αναγκαστεί ο μπαμπάς να τραβήξει ένα φρενάρισμα πανικού. Δηλαδή την ώρα που οδηγεί, βγαίνει κάποιος μπροστά του με ποδήλατο με τα πόδια, και αυτό ο φρενάρι πάρα πολύ δυνατά δηλαδή, και δεν σταματήσει. Δεν θα το πατήσει. Αν φρενάρει λοιπόν το αυτοκίνητο μέσα σε 20 μέτρα, αν πηγαίνει με 40-50 χιλιόμετρα, θέλει να έχει 20 μέτρα, 18-20 μέτρα, θα σταματήσει. Το παιδί έχει την ταχύτητα όπως και οι επιβάτες, όλοι έχουν την ταχύτητα που έχει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο επιβραδύνει με τα φρένα, το παιδί από τι επιβραδύνει. Συνεχίζει να ταξιδεύει λοιπόν. Με την ταχύτητα που έχει το αυτοκίνητο και όσο και αν επιβραδύνεται μέσα στα 20 μέτρα, μέσα από ό,τι περιπεί πάνω στα καθίσματα, από τους αγώνες, από τους ώμους, από οτιδήποτε, έχει υπολογιστεί η ταχύτητα με την οποία θα χτυπήσει πάνω στην κονσόλα, δεν είναι μικρότερη από 15 χιλιόμετρα για την ώρα. Θα μου πείτε και 15 χιλιόμετρα την ώρα, σιγά τι ταχύτητα είναι. Γιατί αν ρωτήσει και αυτό που εωρείται στην κοινή γνώμη, την κοινή γνώμη χωρισμού δηλαδή, με πολύ μεγάλη ακεραιότητα μπορεί να το χάσει για πάντα και να γίνει να πάει στο περιθώριο. Ξέρει να μου πει κάποιος πόσο χιλιόμετρα την ώρα μπορεί κάποιος να αλλάξει ζωή του. 20 άλλο.
Πάντω να σα πω ότι ακούω μόνοι μου έχουν μεγάλο και 30 και 40 και 50 και 70 και 80 και 60 και βεβαίω η ταχύτητα είναι το πέμπτο πίξι είναι η ταχύτητα ενό μπασκευολίστα, το οποίο το κυβάζει πάνω σε μια ταχύτητα. Παραπληκτικό, δηλαδή άλλαξε η ζωή του με 5 χιλιόμετρα, δηλαδή από αθλητή έγινε ανάπηρο. Οι οπαδοί του έκοψαν έναν ενδιαφέρον γι' αυτό, τον εγκατέλειψαν, η πολιτεία τον εγκατέλειψε, η γυναίκα του τον εγκατέλειψε και πέθανε ξεχάσει ανθρώπου που νόμιζε ότι τον λατρεύαμε. Δεν τον λάτρευε κανένα. Ο μόνο που μπορεί να λατρέψει κάποιον είναι ο παπά που λατρεύει το παιδί και αυτό μετά τον στόχο. Πέραν τούτου να έχετε κατά νου ότι αλλάζει τη ζωή σα και κάποιο αποζητά απεγνωσμένα να τελειώσει.